από το ανατρεπτικό είχαμε αποκαλύψει πως υπάρχει απένταξη των αντιπλημμυρικών έργων. Υπήρχε απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης πριν τον Ντάνιελ και όλες τις καταιγίδες. Όταν όλοι έλεγαν πως έχουμε δώσει 500 εκατομμύρια, τα θυμάστε ρε παιδιά, ή θα τρελαθώ. 500 εκατομμύρια λέει έδωσε ο αγοραστός για αντιπλημμυρικά. Και είπαμε ότι παιδιά απεντάχθηκαν τα έργα. Πήγαν αλλού τα λεφτά. Πού είπαν, είχαμε πει 200 εκατομμύρια στον Τούρκο, τον Νότο Κότς. Δεν μίλαγε κανένας και σήμερα βγήκε επίσημα ότι έχουν απενταχθεί. Πάμε να δούμε, Νίκο, πριν έρθω σε σένα. Και γυρίστε το στο Μέγκα. Γυρίστε και το στο Μέγκα. Βιντεάκι που αυτού τρολάρονται οι Θεσσαλοί. Τώρα ξαναλέω, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό με τον Άρη Σπίνο, ότι την Κυριακή έτσι όπως φαίνεται και γιατί πράγματι απέναντι τα πρόσωπα της αντιπολίτευσης είναι ως μη υπάρχοντα. Πάμε να δούμε το βίντεο 7. Καλησπέρα. Τι να σας φέρω? Μία πλήρες ακόμη, μάλιστα. Κύριος, να τι να φέρω? Αυτή εδώ την καλή. Μία αυτή, μία από αυτήν εδώ. Η κυρία έξω μας χαιρετάει. Τα παιδιά εδώ, φέρω κάτι. Είσαι εντάξει? Αμέσως. Ευχαριστούμε. Έφτασε. Λοιπόν, Νίκο Πετρουλάκη. Είναι ωραίοι. Ωραίοι, μέσα σε μια ταβέρνα οι άνθρωποι βρίσκουν το κουράγιο να κάνουν και χιούμορ. Εγώ θέλω να σας πω ότι σήμερα και χτες και σήμερα, από τη Νέα Δημοκρατία της Θεσσαλίας έφυγαν μηνύματα προς όλους τους κατοίκους της περιοχής, στα οποία γράφουν τα εξής. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας η Νέα Δημοκρατία στηρίζει ως υποψήφιο περιφερειάρχη τον Κώστα Αγοραστό και τον συνδυασμό Συμμαχία υπέρ των πολιτών. Αμέσως μετά, πληρωμένα μηνύματα. Με το μέλλον της Θεσσαλίας δεν παίζουμε. Ψηφίζουμε για περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό με πείρα και δύναμη για όλα όσα χρειάζεται ο τόπος μας. Μας τα στείλανε Θεσσαλοί, οι οποίοι δεν ξέραν πού να απαντήσουν, γιατί είναι από αυτά τα μηνύματα τα οποία τα παίρνεις και δεν έχει να απαντήσεις. Τα πληρωμένα. Τα πληρωμένα τα οποία τα πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία Θεσσαλίας και ο Αγοραστός. Και στέλνει τα μηνύματα αυτά και βεβαίως συμφωνώ 1000% με αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Ούτε στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ούτε στο Δήμο Βόλου. Άρα λοιπόν και οι δύο είναι σίγουρο ότι θα εκλεγούν. Είναι σίγουρο, δεν ξέρω το ποσοστό που θα πάρουν. Αλλά και οι δύο θα εκλεγούν. Και θα ξανάρθουν τα αντιπλημμυρικά έργα να πληρώσει ο ελληνικός λαός άλλα 600 εκατομμύρια. Και αν όμοι γέννητο, εύχομαι να μην γίνει ποτέ καμιά στραβή και μια νέα πλημμύρα, πάλι θα έχουμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί δεν θα γίνει τίποτα.